ένας σταθμός και μια αφετηρία. Σε ένα ταξίδι της Συμμαχίας Αιρέων που ξεκίνησε σε αυτόν εδώ το χώρο 4 χρόνια ακριβώς. Πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, θυμάστε, κάναμε εδώ την πρώτη μας συγκέντρωση που αφορούσε τις έξυπνες πόλεις. Οκτώβριος του 2018 ήταν. Και αυτό το ταξίδι ξεκίνησε τότε με μια εμβληματική στάση το καλοκαίρι του 2019. Μια ευλογία που είχαμε όλοι, Συμμαχία Σεραίων, για να έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, των Σεραίων, που μας εμπιστεύτηκαν τον Δήμο, την πορεία του Δήμου. Και εδώ, 3 χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 19 που αναλάβαμε, ερχόμαστε για να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, καθώς επίσης και το όραμα το οποίο έχουμε και για την επόμενη πενταετία. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος, τόσο από την ανταπόκριση του κόσμου, όσο από τη συμμετοχή, κυρίως όμως από την αγάπη. Και νιώθω ευτυχισμένος για αυτή την υπέροχη ομάδα της Συμμαχίας Αιρέων, η οποία συνεχώς μεγαλώνει, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, η οποία συνεχώς δημιουργεί, η οποία συνεχώς απαντά σε προκλήσεις. Νομίζω ότι η ευτυχία τέτοιες στιγμές κυριαρχεί των άλλων συναισθημάτων, συναισθημάτων όμως στο οποίο συνυπάρχει και η ευθύνη. Η ευθύνη για την επόμενη μέρα, η ευθύνη για την επόμενη πενταετία. Σε ένα χρόνο περίπου θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη των Σεραίων για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί στις εκλογές που θα έχουμε μετά από ένα χρόνο και οι Σεραίοι θα αποδεχθούν όλα αυτά τα οποία έγινε. Όλα αυτά τα οποία κάναμε και τα οποία έχουμε σχεδιάσει για να κάνουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου και η συμμετοχή του είναι η καλύτερη απάντηση. Μια υπέροχη διαδρομή που εμπλουτίστηκε με περισσότερες εικόνες, γνώσεις, εμπειρίες από τότε που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως Δημοτική Αρχή το Σεπτέμβριο. Ένα ταξίδι που μας φέρνει σήμερα εδώ ξανά όλους μαζί σε μια συνάντηση που αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Συμμαχίας Σεραίων. Σταθμό γιατί παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης που υλοποιούμε από το ξεκίνημά μας για να μεταμορφώσουμε τον Δήμο Σεραίων όπως υποσχεθήκαμε στους Σεραίους. Εγώ νομίζω ότι αυτή η δυναμική και αυτή η αγάπη σε εμάς ήταν γνωστή. Ήταν γνωστή γιατί το βλέπουμε και το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και το βλέπουμε. Ο αγώνας που κάνουμε, το πάθος που βάζουμε έχει να κάνει και με αυτή την αγάπη του κόσμου. Γιατί αν δεν είχαμε αυτή την επαφή με τον κόσμο και την αγάπη, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα χρόνο προσπάθειας μπροστά μας, έχουμε ένα χρόνο σκληρής δουλειάς, εγώ και οι συνεργάτες μου. Νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και του χρόνου όταν θα ζητάμε και την ψήφο στην προεκλογική περίοδο. Εδώ συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί. Αλλά η σημερινή συνάντηση είναι και μια νέα αφετηρία. Αφετηρία της πορείας της Συμμαχίας Σεραίων προς το μέλλον. Γιατί η Συμμαχία Σεραίων συνεχίζει να μεγαλώνει, να συνθέτει, να δημιουργεί, να μεταμορφώνει αυτόν τον Δήμο.